Ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και υλοποιούμε αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, να συναντηθούμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δεν θα ήθελα, δεν θέλω να εκκληθεί ότι πάω να σκεπάσω κάτι. Θα ήθελα να ακούσω τις ολιστικές απόψεις σας για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν θα ήθελα να χαθούμε μόνο στην συζήτηση περί του τελευταίου νόμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θέλω να σας αφαιρέσω την κριτική προς τον νόμο σε καμία περίπτωση. Ορίστε, παρακαλώ, ξεκινούμε από αυτό. Έχουμε έναν καινούριο νόμο, ο οποίος σε αδρές γραμμές για κάποιον που δεν ξέρει, για κάποιον που δεν ξέρει, αλλάζει ριζικά το πανεπιστήμιο ή απλώς συντηρεί μια κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι μια νομοθετική παρέμβαση, όπως αρέσκονται να κάνουν όλοι οι υπουργοί που είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Αγγίζει τα θέματα της διοίκησης, αλλάζει συνολικά το μοντέλο διοίκησης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει μία σειρά από διατάξεις σε σχέση με το ΔΟΑΤΑΠ, με τις μεταπτυχιακές σπουδές, με τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων έρευνας. Θα έλεγα ότι αγγίζει όλα τα θέματα, αλλά όπως συμβαίνει πάντοτε, δεν αγγίζει το πιο σημαντικό θέμα, κατά τη δική μου γνώμη, που είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Το ομολογώ. Και λέει το εξής. Πόσα πανεπιστήμια χρειάζεται και αντέχει να πληρώνει καλά η χώρα για να εξασφαλίζει ποιοτικές σπουδές και να βγαίνουν απόφοιτοι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι και όσοι χρειάζονται. Αντιλαμβάνομαι ότι το πολιτικό κόστος για μια ειλικρινή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι τεράστιο. Ναι. Και φαντάζομαι ότι παρεπόμενο ερώτημα σε αυτό το κεντρικό είναι και πού ακριβώς πώς θα χωροθετηθεί ένα πανεπιστήμιο για να αποδώσει ακόμη καλύτερα. Ακριβώς. Αν δηλαδή το πανεπιστήμιο θα είναι διάσπαρτο σε πόλεις κτλ. Ποια θα είναι το πεδίο σπουδών του, το βασικότερο, και πώς θα γίνει η χωροταξία σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα τα πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν είναι ίδια. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό. Το πανεπιστήμιο είναι φοιτητές. Και φοιτητές σημαίνει βιβλιοθήκες, φοιτητική μέρημνα, σύντηση και στέγαση και άλλα πράγματα. Άρα τα πανεπιστήμια όταν δημιουργούνται πρέπει να εξασφαλίζουν όλο αυτό το πλαίσιο το ακαδημαϊκό με υποδομές, με διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και τη φοιτητική μέρημνα για να λειτουργήσουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργούμε τμήματα διάσπαρτα σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Πολύ δύσκολο να τα κλείσουμε και όλοι περιμένουμε αυτό που λέμε βιολογικό θάνατο. Και βιολογικό θάνατο σημαίνει ότι τα τμήματα αυτά απαξιώνονται, δεν παίρνουν εισακταίους και είναι κουφάρια. Η χώρα πρέπει να τολμήσει να αναδιατάξει συνολικά τον ακαδημαϊκό της χάρτη και να δώσει μια λύση ανάμεσα στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό. Ή τελειώνεις το λύκειο και δεν κάνεις τίποτα, ή μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Πρέπει ενδιάμεσα να δημιουργήσουμε μια ισχυρή μεταλλητιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Κατά σύμπτωση, κύριε Μπούρα, διαπιστώνουμε πια στις μέρες της παρούσης κυβερνήσεως, αλλά άλλο αν υλοποιείται ή όχι, αυτό είναι μια διπλανή συζήτηση, δεν υλοποιείται λέω, αυτή η ανάγκη για την χαρτογράφηση της χώρας μας. Δηλαδή, όπως είπατε, υπάρχει ανάγκη να χαρτογραφηθεί η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έχω ακούω εδώ και καιρό ότι πρέπει να χαρτογραφηθεί και η υγεία στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι δύο από τις κεντρικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ένα κράτος, το οποίο δεν χρειάζεται να κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κάνει ουσιαστικά λίγα πράγματα να τα κάνει σωστά και να τρέχει στο μέλλον. Εκεί βλέπω ότι υπάρχει αυτή η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης, αν πας να κάνεις έναν χάρτη, γιατί τα όσα έγιναν στο παρελθόν είναι όλα στρεβλά ή εν πάση περιπτώσει πια δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες σε σχέση με αυτά που έγιναν. Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, οι αριθμοί έχουν μια γοητεία αν δεν μείνουμε στο ποσοτικό μέγεθος και πάμε στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Το 2019, με την τελευταία παρέμβαση στην νομοθετική που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέλαβε 15.000 φοιτητές από τα πρώην ΤΕΗ. Ξέρετε πόσοι εμφανίστηκαν και εγγράφησαν? 3.000. Πού είναι αυτές οι 12.000 ψυχές? Τι λύση δίνουμε ως δημόσιο πανεπιστήμιο? Πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα την βρούμε μπροστά μας. Γιατί και αυτό συνιστά αποτυχία, ξέρετε. Δηλαδή το να έφυγαν 12.000 νέοι άνθρωποι, κορίτσια και αγόρια. Χωρίς να πάρουν το πτυχίο. Χωρίς να πάρουν το πτυχίο, και αυτό συνιστά αποτυχία του κεντρικού κράτους.
Δεν είναι μόνο αποτυχία των ιδίων. Δεν με ενδιαφέρει το κεντρικό κράτος. Όχι, αυτό είναι το κράτος μας. Πανεπιστημίου ή του πανεπιστημίου σας. Αισθάνομαι αποτυχία γιατί 12.000 άνθρωποι που είχαν περάσει στο πανεπιστήμιο έχουν εξαφανιστεί και δεν ξέρω αν θα πάρουν το πτυχίο τους. Ναι. Πριν πάμε όμως σε αυτό τώρα εξελικτικά στη συζήτησή μας, κύριε Μπούρα, θα ήθελα, επειδή ακριβώς εσείς τολμήσατε να επιχειρήσετε αυτήν την αναδιάταξη στο χορταξικό και τα ακούσατε από όλες τις πλευρές και είστε ο μόνος Πρίτανης που το τόλμησε, όλοι οι άλλοι είδαν τι συνέβη σε εσάς και λούφαξαν όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα το εξής από την εμπειρία σας. Σήμερα η επιχείρηση που ζητάει προσωπικό και θέλει εκπαιδευμένο από την ανώτατη εκπαίδευση προσωπικού, ας πούμε, σε αυτό το σκέλος κοιτάει ποιο πανεπιστήμιο τελείωσε ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη ή δεν τους, ή απλώς κατατίθεται ένα πτυχίο για τυπικούς λόγους. Ο ιδιωτικός τομέας κοιτάει και κοιτάει πάρα πολύ καλά. Και επιλέγει, κύριε Μπούρα. Ο ιδιωτικός τομέας, κοιτάξτε, όταν εσείς έχετε μια επιχείρηση και ειδικά οι μεγάλες εταιρείες, επειδή ξέρετε, αρκετοί συνάδελφοί μου και απόφοιτοι του τμήματος από το οποίο έχω τελειώσει, το Τμήμα Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, είναι στελέχη αυτή τη στιγμή. Ξέρει η αγορά ποιο είναι το καλό τμήμα. Ναι. Το δημόσιο δεν ξέρει και τα έχει ισοπεδώσει όλα. Και πρέπει να πούμε αλήθειες. Όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Το δημόσιο εννοείται το κράτος. Το κράτος έχει ένα πτυχίο και ένα βαθμό. Άραστε. Αλλά πίσω από ένα πτυχίο και ένα βαθμό υπάρχει ένα πανεπιστήμιο και υπάρχουν και οι καθηγητές που δίδαξαν εκείνη την εποχή. Και σας λέω με ειλικρίνεια ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν αρκείται στο πτυχίο και στο βαθμό. Ρωτάει ποιο πανεπιστήμιο τελείωσες, ποιους είχες καθηγητές. Σε μια προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα να αποπληθωρίσει το πτυχίο στην Ελλάδα. Είναι πληθωρισμένη η αξία το πτυχίο στην Ελλάδα, κύριε Μπούρα? Υπάρχουν πτυχία που είναι πληθωρισμένα, όπως είναι μαθηματικό, φυσικό. Και υπάρχουν πτυχία τα οποία τα χρειάζεται σήμερα η χώρα στον χώρο της πληροφορικής. Και αυτό είναι μια άλλη δαιμονοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν συζητάνε με την αγορά. Το πανεπιστήμιο υπάρχει για την κοινωνία και υπάρχει και για την αγορά και για την οικονομία και πρέπει να συζητάμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε απόφοιτους που δεν χρειάζεται η κοινωνία και η αγορά ή ακόμα χειρότερα, χωρίς τις δεξιότητες που θέλει η κοινωνία και η αγορά. Εμείς ως πανεπιστήμιο πατρών το έχουμε τολμήσει. Λιδωρηθήκαμε, αλλά εγώ δεν λογαριάζω την κατάρα της χώρας που είναι το πολιτικό κόστος. Είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο που θεσμοθετήσαμε από την προηγούμενη Πρετανία βιομηχανικά διδακτορικά. Ήρθε η βιομηχανία και είπε: έχω αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Ελάτε να το συγχρηματοδοτήσουμε και στο τέλος να βγει μια λύση που τη χρειάζεται η ελληνική βιομηχανία. Επ' αυτού έχω και εγώ μια υποερώτηση τώρα, μια που το πήγατε προς εκεί την συζήτηση, κύριε Μπούρα. Αλήθεια. Η ελληνική οικονομία, η ιδιωτική οικονομία ενδιαφέρεται να συνδεθεί. Λέμε, το πανεπιστήμιο δεν συνδέεται γιατί έχει ιδεολογο-ψυχολογικούς λόγους, έχει μια αριστερό-ακροδεξιά που δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, αυτό είναι μια αρρώστια, αλλά κάποια στιγμή θα τη θεραπεύσουμε. Τώρα, στην άλλη πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας πλησιάζει το πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, θα σας αναφέρω ένα. Και ποιο ιδιωτικό τομέα. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα τελευταία δύο χρόνια στην Πάτρα ήρθαν μεταξύ των άλλων τρεις μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες, η Deloitte, η Ernst & Young και η Price Waterhouse. Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής της ήταν το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ο ιδιωτικός τομέας μας ακτινογραφεί κάθε μέρα. Ναι. Ξέρει που θα βρει αυτούς που θέλει, συνομιλεί με τα πανεπιστήμια και επιλέγει. Αυτές οι τρεις εταιρείες ήρθαν για να επιλέξουν δυναμικό. Όχι, και εγκαταστάθηκαν. Άνοιξαν ναι. Και μιλάμε. Ο επιχειρηματίας Πορτοσάλτε εμπιστεύεται το πανεπιστήμιο, θέλει συνεργασία με το πανεπιστήμιο, έχει την αντίληψη ότι το πανεπιστήμιο θα τον βοηθήσει να γίνει καλή, να παραγάγει καλύτερο προϊόν. Αν δεν το κάνει, θα χάσει, κύριε Πορτοσάλτε. Ναι, ναι. Όχι, λέω, τι κάνει ως τώρα. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα, προχωρούν, τα θέλουμε ακόμα καλύτερα. Εμείς προσπαθούμε για αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και το ιδιωτικό τομέα, συμφωνώ, κύριε Μπούρα. Αυτό θέλω να. Και εκεί. Α, μάλιστα. Δηλαδή, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ένα κακό κράτος με ιδιοληψίες και έχει δαιμονοποιήσει την επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Μάλιστα. Παράγει και έναν κακό ιδιωτικό. Ένα εν μέρη κακό οικονομικό τομέα. Και αυτό φαίνεται, ιδιωτικό. Από τα ποιοτικά νούμερα. Λίγες εταιρείες στη χώρα επενδύουν στην έρευνα. Πώς θα βγάλεις ένα καινούριο προϊόν αν δεν επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία? Μάλιστα. Τώρα. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των τμήματων, πώς είναι τα τμήματα στον τομέα σας ανά την Ελλάδα? Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από το τμήμα πληροφορικής. Η χώρα έχει
αρκετά τμήματα, αλλά χρειάζεται επιπλέον απόφυτους. Η αγορά ζητάει, αν θα δείτε τις πρόσφατες έρευνες, ζητάει ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πληροφορική με συγκεκριμένες δεξιότητες. Φαίνεται, μοιάζει ότι την επόμενη δεκαετία η πληροφορική, όπως και η ενέργεια και τα οικονομικά και βιοπληροφορική και φάρμακα και τρόφιμα θα είναι πράγματα που θα ζητάει και η ελληνική βιομηχανία και τα ζητάει ήδη, και άρα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και στα προγράμματα σπουδών. Ένα άλλο θέμα. Μην το ανοίξετε, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα. Προγράμματα σπουδών, θα συζητήσουμε λίγο αυτή την προσπάθεια που κάνατε εσείς με την, να βάλετε μια καινούργια βάση στα χωροταξικά, και τα ακούσατε κυρίως από τους ηλίους, ότι ευνοήσατε τους ακαρνάνες, αλλά αυτά τα βρούμε στη συνέχεια. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Χρήστο Μπούρα, πρίτανη Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας και πάλι. Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι πρέπει, λέτε, να αλλάξει αυτή η αντίληψη ότι το Πανεπιστήμιο, γι' αυτό άλλωστε φτιάχτηκαν και τα Πανεπιστήμια. Θυμάμαι ότι στην ιδρυτική διακήρυξη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, για το οποίο έκανα ρεπορτάζ όταν πρωτοξεκίνησα τη δημοσιογραφία αρχές του 80, ήταν ακριβώς να συνδεθεί ότι χωροθετήθηκε το Δημοκρητίο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Θράκη, στην Κομωτινή και στην Ξάνθη, με δύο σχολές, νομική στην Κομωτινή, πολυτεχνείο στην Ξάνθη, ακριβώς για να διασυνδεθεί με την κοινωνία. Ακριβώς. Ναι, άρα αυτή είναι η λειτουργία του Πανεπιστημίου, να διασυνδεθεί με την αγορά για να παραχθεί πολιτισμός και ταυτοχρόνως εκπαίδευση, μόρφωση, και ταυτοχρόνως να συνδεθεί και με την οικονομία. Ακριβώς. Το πανεπιστήμιο έχει την εκπαίδευση, έχει τον πολιτισμό, έχει την παιδεία, αλλά έχει και την ανάπτυξη. Τα πανεπιστήμια οφείλουν, μεταξύ των άλλων, πέρα από την εκπαίδευση και την παιδεία, να λειτουργούν και ως ένας αναπτυξιακός βραχίωνας για την περιοχή που βρίσκονται. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω δύο νούμερα μόνο, το Πανεπιστήμιο Πατρών παίρνει τακτική επιχορήγηση γύρω στα 8-9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φέρνει όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εταιρείες και από εθνικά προγράμματα πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε 1.500 μόνιμους υπαλλήλους και 3.500 συμβασιούχους. 5.000 άνθρωποι, 5.000 οικογένειες μισθοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εντυπωσιακό είναι αυτό. Είστε μια τεράστια βιομηχανία, κύριε. Είμαστε ένας αναπτυξιακός βραχίωνας για όλη την περιοχή. Ναι. Και θεωρώ ότι τα 55 χρόνια που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προσφέρει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά στην περιοχή. Και θα σας αναφέρω το εξής, ότι κάθε φορά που το Πανεπιστήμιο Πατρών κάνει μια δημοσίευση κάποιος συνάδελφός μου, παίρνει ένα βραβείο μια συναδέλφισά μου, φαίνεται η Πάτρα. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας έχει το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, και επιτρέψτε μου να το πω, είμαστε στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Τώρα, στην χωροθέτηση που κάνατε, οι ηλίοι διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι τους αδικήσατε έναντι των ακαρνάνων. Να, αν μου επιτρέπετε, είναι άδικο να το χρεωθεί ο Πρίτανης. Εμείς όταν εκλεγήκαμε το Σεπτέμβριο του 20, είχαμε διακηρύξει ότι πρέπει το πανεπιστήμιο με μια σειρά από χαρακτηριστικά να συγκεντρωθεί, ίδια τμήματα στην ίδια πόλη, να υπάρχει συνέργεια, να πάμε εκεί που υπάρχει φοιτητική μέρημνα, βιβλιοθήκες, εστιατόρια και εστίες. Δημιουργήσαμε μια επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία εισηγήθηκε στη Σύγκλιτο. Και η Σύγκλιτο, αφού διαβουλεύτηκε, και όταν λέμε διαβουλεύτηκε, έγινε ανοιχτή Σύγκλιτο, στην οποία κλήθηκαν βουλευτές, δήμαρχοι, το Περιφερειακό Συμβούλιο, εξέφρασαν τις απόψεις τους και με ισχυρή πλειοψηφία προτείναμε το νέο ακαδημαϊκό χάρτη. Αυτό πήγε στην ΕΘΑΕ, κρίθηκε, αξιολογήθηκε, και η ΕΘΑΕ εισηγήθηκε θετικά στην Υπουργό, η οποία Υπουργός το αποδέχτηκε, εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα, το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας το έλεγξε, το επικύρωσε και υπογράφηκε. Ακολουθήθηκε δηλαδή μια διαδικασία που προβλέπουν οι νόμοι και το Σύνταγμα της χώρας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις βέβαια. Που οι προτάσεις σας κυνηγούν για την άποψή σας ότι έπρεπε να κλείσει το τάδε τμήμα, το ΧΥΠΣΙΖΕΤ τμήμα. Δεν μπαίνω, καταλάβατε, δεν θέλω να την ξαναφουντώσω τη συζήτηση. Γιατί έκλεισε το τμήμα στον Πύργο και δεν έκλεισε το τμήμα, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο, λέω, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη λογική, η οποία λέει δεν θέλουμε τμήματα χωρίς προσωπικό και χωρίς φοιτητική μέρημνα, χωρίς βιβλιοθήκες κλπ. Γιατί αυτά τα τμήματα απαξιώνονται και οι φοιτητές δεν θα έρχονται σε λίγο. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, γιατί ξέρετε,
Δεν μας κυνηγάει μόνο η Ηλία. Σέβομαι και εκτιμώ τους κατοίκους της Ηλίας. Έχω συνομιλήσει μαζί τους και θα σας πω τι κάναμε στην Ηλία. Έχουμε θέματα και με το Αίγιο, που υπήρχε μια σχολή φυσικοθεραπείας, την οποία αντιφέρνουμε δίπλα στο τρίτο. Ξέρετε, στην Πάτρα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας. Με μια φοβερή ορθοπαιδική κλινική και ένα κέντρο αποκατάστασης. Πού πρέπει να είναι φυσικοθεραπεία, στο λιμάνι του Αιγαίου? Εγώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν πολιτεύεται. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι η χώρα έχει μια κατάρα και αυτό είναι το πολιτικό κόστος. Ο λαϊκισμός στη χώρα είναι οριζόντιος. Σε αυτή την απόφαση της Ιγκλήτου, που δεν είναι απόφαση του Πρίτανη, είναι όλο το πολιτικό σύστημα απέναντι. Όλοι. Και επιτρέψτε μου, αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή της συντήρησης και της προόδου, του εξυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης σήμερα στη χώρα. Εμείς είπαμε συγκεκριμένα πράγματα και κοιτάξτε τι είπαμε στην Ηλία. Στην Ηλία, και το ανακοινώνω για πρώτη φορά, μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα που δεν είναι στα 1000 καλύτερα. Και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σχεδιάζουμε ένα μεγάλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Με brand name το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Με το Δήμο Αμαλιάδας έχουμε μια μεγάλη συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή να δημιουργήσουμε μεταλλικιακή εκπαίδευση εκεί. Στο Δήμο Αιγαίου, που διαφωνεί, πρότεινα πρόσφατα να κάνουμε ένα μεγάλο μεταπτυχιακό σε τροφή, κρασιά και οικοτουρισμό, γιατί τέτοια είναι η περιοχή. Ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τις πόλεις. Θέλουμε να αλλάξει η μορφή παρουσία μας. Τέτοια που να είναι βιώσιμη και να λειτουργεί αναπτυξιακά για τις περιοχές. Ναι. Θα ήθελα να απαντήσετε, κύριε Πρίτανη, κύριε Μπούρα, Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, στην κυρία, στην Χριστίνα. Γράφει τώρα η Χριστίνα. Καλημέρα. Εγώ έχω τελειώσει νομική Αθηνών, άρα δεν μιλώ από κόμπλεξ. Μάλιστα. Ισχύει ωστόσο ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τελειώσει τα όχι πρωτοκλασσά τα πανεπιστήμια και όμως είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες. Μήνυμα στη ισοπεδωτική, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ένα λεπτό. Ωραία. Να απαντήσω. Απαντήστε εσείς. Ναι. Με ρωτήσατε αν ο ιδιωτικός τομέας εκτιμά από ποιο πανεπιστήμιο έχει τελειώσει. Και εγώ είπα την προσωπική μου άποψη. Ξέρετε, τι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Έχω συνομιλήσει με αρκετούς επιχειρηματίες οι οποίοι την πρώτη φορά επιλέγουν από ένα τμήμα κάποιον. Και βλέπουν ότι είναι πάρα πολύ καλός. Προφανώς θα επιλέξουν το ίδιο. Ή βλέπουν ότι δεν είναι καλός και αναρωτιόνται. Θέλω να το πω και ας στεναχωρήσω κάποιους. Ο ιδιωτικός τομέας δεν αρκείται στο πτυχίο και στο βαθμό. Ρωτάει από ποιο πανεπιστήμιο και ποια εποχή, που ήξερε ότι εκείνη την εποχή ήταν καθηγητής στο Πορτοσάλτε και άρα γινόταν καλή δουλειά. Ναι. Τώρα, σε αυτό που εγώ θα έλεγα στην φίλη μας, τη Χριστίνα, που θέτει αυτόν τον προβληματισμό, είναι εξής: δεν αναφέρεται κανείς ούτε σε πρωτοκλασάτα ούτε σε δευτεροκλασάτα. Αναφέρεται σε μια αξιολόγηση. Γιατί έχουμε πίνακες αξιολόγησης? Αν είναι όλα το ίδιο, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πίνακας αξιολόγησης, όχι στην Ελλάδα μόνο, παγκοσμίως. Κοιτάξτε, εδώ είναι και μια διαφωνία που έχω προσωπικά σε σχέση με τον νόμο. Το καινούργιο. Ο νόμος αντιμετωπίζει όλα τα πανεπιστήμια το ίδιο. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια το ίδιο. Δηλαδή, το οικονομικό πανεπιστήμιο είναι ένα business school. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Θέλουμε άλλους βαθμούς ελευθερίας και άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, είμαστε ένας λαός που θέλει να αξιολογεί και όχι να αξιολογείται. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και χειρότερη αξιολόγηση σε κάνει καλύτερο. Είναι λάθος που έχουμε δαιμονοποιήσει την αξιολόγηση. Πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσει. Εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο που την ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 90, που δεν ήταν υποχρεωτική, δεν ήταν εύκολο. Λιδωρηθήκαμε, την εφαρμόζουμε και μας κάνει και καλύτερος. Αυτό βλέπουμε εμείς τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λάθη, λέω όμως. Και δεν... Κυνηγέστε, ας πούμε, για λόγους ιδεολογίας ή κομματικούς μεταξύ σας στην αξιολόγηση, κύριε Μπούρα? Κοιτάξτε. Όχι, γιατί νούμερα... επειδή ξέρετε κάτι, είμαστε ακόμη σε μια εμβριακή κατάσταση σε ό,τι αφορά, θα μου επιτρέψετε, ζητώ συγγνώμη αν έτσι το αντιλαμβάνομαι, σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση. Δηλαδή ακόμη μας κυνηγάει η πλατεία Κλαθμόνος, που η μισή, που το ένα κόμμα έδιωχνε τους άλλους μισούς και κλέγαμε στην πλατεία. Κοιτάξτε, γι' αυτό και οι Κλαθμοί και οι Οδυρμοί. Η αξιολόγηση, όπως σας είπα και πριν, έχει νούμερα. Εμείς δεν στεκόμαστε στα ποσοτικά μεγέθη. Μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά. Σωστά, το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό γίνεται η αξιολόγηση. Για να βελτιωθεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πόσοι ξέρουν ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ένα τμήμα που είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου? Το τμήμα πολιτικών μηχανικών. Είναι το καλύτερο στη χώρα αυτή τη στιγμή. Πόσοι το ξέρουν? Αυτό δεν πρέπει να επιβραβευτεί. Η χώρα έχει μικρά διαμάντια και η αξιολόγηση τα αναδεικνύει αυτά.
Όπως μας λέει ότι έχετε ένα πάρα πολύ καλό τμήμα πολιτικών μηχανικών, μας λέει που έχουμε αδυναμίες και τις διορθώνουμε. Αλλιώς δεν προχωράμε. Και ξέρετε, πρέπει να δούμε πέρα από τις γραμμές, στους ορίζοντες, να φανταστούμε, να πάρουμε ρίσκα. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε τον κόσμο. Δεν μπορεί όταν ο κόσμος τρέχει εμείς να συζητάμε. Πρέπει να ενεργήσουμε. Ναι. Η θητεία σας πότε τελειώνει, κύριε Μπούρα? Αν όλα πάνε καλά, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία, το Σεπτέμβριο του 24. Μάλιστα. Θα επιμείνετε, θα συνεχίσετε, σας ενδιαφέρει? Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι δεν έχω πολιτικές προδοξίες. Και νομίζω ότι αυτό με βοηθάει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή... Γιατί είναι φαλτήριο ο Βρετανικός στόχος για παρακάτω. Κοιτάξτε, η ιστορία στη χώρα δείχνει ότι είναι. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία πολιτική φιλοδοξία, αν και έχω δεχτεί προτάσεις για διάφορα πράγματα. Έχω ξεκαθαρίσει ότι έχω άλλες φιλοδοξίες στη ζωή μου. Όπως σας ακούω, θα χρειαζόσασταν στο κοινοβούλιο. Αλλά δεν θα καθορίσω. Σας παρακαλώ. Αν λέγατε δήμαρχος, θα με κυνηγούσε ο δήμαρχος, ο φίλος μου ο Κώστας ο Πελετίδης. Το λέω ρητά. Δεν θέλω να έχω πολιτική καριέρα. Όμως, οποιαδήποτε κυβέρνηση μου ζητήσει τη γνώμη μου, θα την πω, θα βοηθήσω. Γιατί πιστεύω ότι η πανεπιστημιακή πρέπει να είναι πέρα και έξω. Ανήκω κάπου, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά οποιαδήποτε κυβέρνηση ζητήσει τη γνώμη μου, είμαι εκεί να τη δώσω. Δεν έχω καμία πολιτική φιλοδοξία. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος και έχω σκεφτεί διάφορα άλλα πράγματα να κάνω για μένα. Μάλιστα. Διάλειμμα εδώ. 9 παρά 14 πρώτα λεπτά. Ο κύριος που ακούτε, φίλες και φίλοι, είναι ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας. Χρήστος Μπούρας, καθηγητής πληροφορικής, ο οποίος είναι και πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ποιες σχολές έχει, κύριε καθηγητά? Έχουμε 7 σχολές. Έχουμε την Πολυτεχνική μας σχολή, έχουμε τη Σχολή Υγείας, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομικών, έχουμε τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας, έχουμε τη Σχολή Γεωπονίας και έχουμε και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Είμαστε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Για να περάσει κανείς να πάει στο επόμενο εξάμεινο, πρέπει να έχει δώσει και να έχει περάσει τις εξετάσεις στα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Κοιτάξτε, βάζετε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το απαντήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπούρα, επιστρέφω σε εσάς. Είχαμε μείνει σε αυτό που σας ρώτησα. Εάν δηλαδή στο δικό σας πανεπιστήμιο ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια προχωρεί αφού καθαρίσει τις υποχρεώσεις που έχει ήδη. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι το περιβάλλον δεν είναι όριμο στα ελληνικά πανεπιστήμια, παρόλο που ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα. Υπάρχουν πολύ λίγα τμήματα που βάζουν αυτό που λέτε και εμείς το λέμε προαπαιτούμενα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει. Δεν μπορεί ο φοιτητής να παίρνει κάποια μαθήματα χωρίς να έχει το υπόβαθρο, όπως και τη διάρκεια που τον παίρνει να συζητήσουμε. Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι αν η πληροφορική, σχηματικά το λέω, έχει 5 βιβλία, δεν μπορεί να υπερκεράσει το 1-2 και να πάει στο 5. Έχετε δίκιο, ναι. Και αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί μαζί με τη διάρκεια σπουδών. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι στα πανεπιστήμια αιώνιοι φοιτητές. Είδατε μια πρόσφατη έρευνα που έκανε η ΕΘΑΕ τα αποτελέσματα. Περίπου το 40% έχει υπερβεί τη διάρκεια σπουδών. Πολλούς από αυτούς τους χάνουμε και τους χάνουμε και κοινωνικά και στην αγορά εργασίας. Και πρέπει να συζητήσουμε μαζί με αυτό που πολύ σωστά βάζετε και τη διάρκεια σπουδών. Πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς ή περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους να είναι ήδη στην αγορά εργασίας. Ακριβώς. Και εμείς τους εμφανίζουμε ως νούμερα, τα οποία μας δημιουργούν άσχημες αξιολογήσεις. Αφήστε που υποψιάζομαι, επειδή είναι μέσα τα δύο παλιά πανεπιστήμια της χώρας, μερικοί έχουν αποδημήσει. Σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξαναδούμε Πρέπει να ξαναμετρήσουμε σωστά και νομίζω ότι η χώρα και όλο το πολιτικό σύστημα εντύμως και με ειλικρίνεια πρέπει να κουβεντιάσει τη διάρκεια σπουδών. Γιατί ξέρετε, ένα παιδί που τελειώνει στα 12-13 χρόνια και κοινωνικά έχει θέμα, αλλά και στην αγορά εργασίας θα βγει στα 34-35. Δεν μιλάμε για τους γιατρούς που λόγω ειδικότητας βγαίνουν τότε, αλλά ένας μηχανικός, ένας οικονομολόγος δεν μπορεί να βγαίνει σε αυτή την ηλικία στην αγορά. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας αυτό το πρωινό, κύριε Μπούρα. Ο κύριος, ο καθηγητής Χρήστος Μπούρας, καθηγητής πληροφορικής, είναι πρίτανος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ειλικρινά θα ήθελα να... Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τη συνεχίσουμε αυτόν τον προβληματισμό. Τι θα θέλατε από μένα, κοιτάξτε, ως μέσο ενημέρωσης?
Εγώ... Θέλετε να έρθετε και μάλλον να ανοίξουμε συζήτηση, να έρθει και άλλος πριν ήταν μαζί. Θεωρώ ότι πρέπει να καλέσετε όλους τους συναδέλφους μου να σας πούν και αυτοί τις απόψεις τους και πρέπει να αναδείξετε τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε πανεπιστήμιο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, επειδή μίλησα για τους πολιτικούς μηχανικούς και διαμαρτύρονται συναδελφοί μου. Έχουμε τμήμα, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο, για το οποίο είμαι υπερήφανος, που πιστοποίησε το πρόγραμμα σπουδών του από επαγγελματικό φορέα του εξωτερικού. Ήρθαν δηλαδή οι επαγγελματίες της Αγγλίας, ενός διεθνούς οργανισμού, και είπαν ότι το πρόγραμμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στην Πάτρα. Το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή αυτό που μαθαίνεις. Ο επαγγελματικός φορέας των χημικών μηχανικών της Αγγλίας, ένας μεγάλος οργανισμός, είπε ότι είναι πάρα πολύ σωστά και το έχει πιστοποιήσει. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί οι επαγγελματικοί φορείς, το οικονομικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο και άλλοι να μην πιστοποιούν την ορθότητα και την πληρότητα των προγραμμάτων σπουδών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούρα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλημέρα σας.